Ίσως βέβαια να έχει και μικρή σημασία αυτό, γιατί είδαμε και στο πρώτο μας φάση ο Ρεγκής, η σέντρα του μπλοκάρει. Ο Κουέστα πάρει. Μπερτόλιο στην περιοχή, κάνει το πλασέ, μπαλά κοντράρει γκολ, 1-0 για τον Άρη στο 6ο λεπτό. Σηκώνει όμως το σημαίακι ο βοηθός, δεν θα μετρήσει τον γκολ. Θα κουβαλήσει την μπάλα, μπαίνει και στην περιοχή, παίζει για τον Μπερτόλιο. Με τη μία το γύρισμα, ο Παπαδόπουλος πολύ ωραία και ο Τασουλής ελέγχει. Τον Μπαράλες δεν θα έχει σηκωθεί το σημαίακι, τώρα θα σηκωθεί το σημαίακι. Η ομάδα του Αστέρα με παίκτη λιγότερο από το 20. Ο Σάσα στον Σάκητς. Το σουτ με δύναμη μπαλά out στο 29. Κάπου έχει κοντά. Ο σουτ δεν. Ματήρια για τον Μπερτόλιο το γύρισμα. Έξω δυνατό το σουτ, αλλά άστοχο από τον Σάσα στο 31. Τελείω Ριέρα. Κεφαλιά ο Κουέστα μπλοκάρει. Να η πρώτη τελική στον στόχο για τον Αστέρα. Βάζει πλάτη τον Τασουλή. Η καυτή υπέροχη για τον Μάνο το πλασέ. Να το 1-0 για τον Άρη. Στη λήξη του ημιχρόνου. Ο Άρης παίρνει αυτό που δικαιούται με την εικόνα του σε όλο το πρώτο μέρος. Πολύ ωραίο γκολ από τον Δημήτρη Μάνο. Και πολύ ωραία και η κάθετη πάσα του Σούντγκρεν. Καλύτερο, θυμίζω το Σάββατο. Ήταν πολύ καλή η κόμπα. Μπαίνει ταχύτατα στην περιοχή. Αυτόν θα βρει ο Μάνος απέναντι από τον Παπαδόπουλο. Τον σταματά ο Μπέλοκ, ο οποίος ακολούθησε την προστά και μπαίνει στην περιοχή. Το σουτ άστοχο στο 57. Εδώ το λάθος του Αστέρα Τρίπολ. Εκτελεί μπάλα. Θα περάσει ο Πασαλίδης. Δοκάρι και χάνεται μεγάλη ευκαιρία. Σηκώνει το σημαίακι ο βοηθός για offside. Θέλει να περάσει. Δεν μπορεί ο Μάνος όμως. Εποφελείται το πλασέ 2-0 για τον Άρη με τον Ματέο Γκαρσία στο 68. Από την ωραία ενέργεια του Μπακούτσι, αλλά έφτασε στον Μάνο. Ματέο Γκαρσία πλασάρει τον Παπαδόπουλο 2-0. Η πάσα του για τον Ιγκλέσιας. Το κάνει το σούτ και ενώ ήταν μόνος του ο Αλίμπαμπα. Η μπάλα out στο 79. Από το κλέψιμο του Μπαράλες. Εδώ είναι ο Ιγκλέσιας.